Κορίτσια μου γλυκά και όμορφα, ελάτε εδώ να παίξουμε με το ρόδι σήμερα. Μαζί μας είναι η Μαρίνα και θα μας μίσει τα μυστικά του ροδιού. Ναι, τι καταπληκτικό φρούτο. Είναι ωραίο, αλλά κάνει, γενικότερα λένε ότι αν πίνουμε χυμό ρόδι, έτσι, βοηθάει πάρα πολύ. Βοηθάει το δέρμα, βοηθάει τα μαλλιά, ανανεώνει τα κύτταρά μας. Είναι ένας εκπληκτικός χυμός και κρίμα που δεν το ξέραμε και παλιότερα, έχει γίνει τώρα τελευταία της μόδας και μάλιστα θεωρείται και superfood. Σήμερα βέβαια θα δείξουμε κάτι για το πρόσωπό μας. Έτσι, ανανέωση κυτάρων, λάμψη, ομορφιά. Είναι τόσο καλό το ρόδι. Είναι, δεν έχουμε ξανακάνει θέμα, παιδιά, με ρόδι. Είναι αντιοξειδωτικά, έχει μαγνήσιο, φόσφορο, δεν μπορείς να φανταστείς τι άλλο έχει. Και κάνει για όλον τον οργανισμό, να το πίνουμε βέβαια και σαν χυμό. Μπορούμε να το βρούμε και έτοιμο σαν χυμό, αλλά εμείς θα δείξουμε και πώς μπορούμε να στύψουμε τα ρόδια. Πάρα γιατί πολύ δεν είναι και εύκολο να τα. Λες τώρα πώς θα το βγάλω το χυμό από το ρόδι. Θα το στύψουμε. Ωραία, να ξεκινήσουμε με αυτό. Πώς ναι. θα στύψουμε το ρόδι. Ναι. Θέλεις και μετά να περάσουμε στις δύο μάσκες και ένα εκπληκτικό σέρουμ αντιγύρανσης για με το βράδυ. Βάση κυρίως το ρόδι για το βράδυ. Το ρόδι, το λάδι, τα προστατεύουμε. Έχουμε φέρει και ρόδι. Ωραία, θα τα δούμε. Ξέρω πάντα ότι κάνεις πολύ ωραία. Ωραία, αγάπη μου. Λοιπόν, το ρόδι το στύβουμε πώς. Όπως στύβουμε όλα τα άλλα. Δεν βγάζεις πρώτα. Όχι. Και η μία και οι δύο μάσκες μπορούμε να βάλουμε και έτοιμο βέβαια για πιο. Αλλά καλύτερα να στύψουμε. Έχουμε ρόδια. Βέβαια. Έτσι, να το βλέπεις. Το φρέσκο ρόδι. Να το. Παιδιά, στύβεται. Και θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το χυμό για να φτιάξουμε τις μασκούλες μας. Σαν το πορτοκάλι δηλαδή ουσιαστικά. Έτσι, μπράβο. Ακόμα και αν έχετε τον αποχυμωτή. Τον, όχι, όχι αποχυμωτή δεν χρειάζεται. Γιατί πώς θα βγούνε. Ναι. Γιατί, όχι, αν έχεις τον αποχυμωτή που τον. Ναι, θα πρέπει να βγάλεις το απ' έξω. Όχι, σαν το πορτοκάλι, γιατί. Το έχεις κάνει εσύ έτσι, εγώ μόνο στύψιμο. Με τον αποχυμωτή λέω τον που παίρνει στην πρίζα, αυτό. Ναι, ναι. Α, αυτό ναι, λες, το λεμονοστίφτη. Το λεμονο, ναι. Ναι, ναι, βέβαια. Γιατί εγώ νόμιζα ότι έλεγες τον άλλο τον αποχυμωτή που τα βάζεις κομματάκια, κομματάκια. Λοιπόν, το στύψαμε το ρόδι το ένα. Πάρα πολύ ωραία. Θα πιέσει και με το πιρούνι, φαντάζομαι, λίγο να βγει κι άλλο. Ού, μια χαρά είναι. Τι ωραίο χρώμα που είδες. Έχει. Πληκτικό. Ποιο είναι το, δηλαδή, το χαρακτηριστικό το κύριο του ροδιού για την περιποίηση του προσώπου. Κοίταξε. Δηλαδή, με εμένα το μυαλό μου πάει στην αντιγύρανση, όχι. Είναι αντιγυραντικός και να τον πίνουμε. Γιατί και από μέσα τρέφεται το δέρμα, τρέφονται και τα μαλλιά, δίνει λάμψη στα μαλλιά. Είναι ο μοναδικός χυμός που είναι αντιοξειδωτικός τόσο πολύ και έχει μέσα, είναι πολύ πλούσιος. Σε βιταμίνη C, σε. Και τι να σου πω άλλο, δηλαδή τα πάντα έχει. Από φόσφορο, μάγνησο, μεταλλικά άλατα. Είναι σούπερ. Πάμε να δούμε την καρτούλα μας για την πρώτη μάσκα με το ρόδι. Τρώτε όλοι πορτοκαλόπιτα πάνω και ακούω έτσι. Εκτός από τον τρυπίλα. Τι να σου κάνω, ρε Κώστα μου, δεν τρως γλυκά, ε. Λοιπόν, θα φτιάξουμε τη μάσκα μας, την πρώτη από τις μάσκες με το ρόδι, που θα χρειαστούμε χυμό από μισό ρόδι. Εγώ ωραία. Θα βάλω λιγότερο και θα κάνουμε και λιγότερη ποσότητα εδώ. Αλλιώς θα στύψουμε και το υπόλοιπο. Ωραία. Μεγάλο ρόδι, ωραίο. Είχε μπόλικο. Λοιπόν, δύο κουταλιές του γλυκού αμυγδαλέλαιο, το έχω φέρει εδώ. Αμυγδαλέλαιο, μάλιστα. Εάν δεν έχουμε αμυγδαλέλαιο, γίνεται και με ηλιέλαιο. Μην το περιφρονούμε το ηλιέλαιο που έχουμε όλοι στο σπίτι μας και τρώμε. Είναι και αυτό full στη βιταμίνη Ε. Αν κάποια κυρία δεν βρει αμυγδαλέλαιο και είναι κάπου και δεν. Μυρίζει ωραία όμως το αμυγδαλέλαιο. Όχι, καθόλου. Δεν έχει. Όχι. Έχει λίγο αυτή τη μια πολύ λίγο, πολύ γλυκιά μυρωδιά. Όχι. Έτσι λιγάκι. Ναι, είναι απαλή, δεν είναι δυνατή. Ναι, δεν μυρίζει αμύγδαλο βασικά, έτσι. Επίσης να πω ότι επειδή για όσους παίρνουν αμυγδαλέλαιο να το βάζουν μισό-μισό και το έχουν ας πούμε στο ντουλάπι τους για να μην ταγγίζει γιατί είναι λίγο έτσι ευαίσθητο να το βάζουν μισό-μισό με ηλιέλαιο ούτως ώστε να καλύπτει να μην σας χαλάει εύκολα γιατί είναι ευαίσθητο λιγάκι το αμυγδαλέλαιο αν δεν το χρησιμοποιούμε τακτικά. Λοιπόν, έχουμε βάλει εδώ στο μπολάκι μας και το αμυγδαλέλαιο μαζί με το χύμα από μισό ρόδι ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι. Ναι. Αυτή η μάσκα τι κάνει? Αντιγύρανση. Ωραία. Καταρχήν και το μόνο του το μέλι, το έχουμε ξαναπεί ότι είναι μία super duper μάσκα, αντιμικροβιακή, για όσες έχουν σπυράκια, για όσους έτσι έχουν ερεθισμούς στο πρόσωπο. Είναι πάρα πολύ καλό το μέλι και μόνο του σαν μάσκα. Τίποτα άλλο να μην βάλεις. Εδώ θέλει λίγο να λιώσει. Μέλι, αμυγδαλέλαιο και το χυμό από το ρόδι μας. Και για να σφίξει. Χρειάζεται όμως κάτι για να σφίξει τώρα, τι θα βάλεις? Αλεύρι. Αλεύρι. Ναι. Ναι, αλλά το αλεύρι δεν βοηθάει κάπου. Ναι, για να σφίξει. Μόνο. Ναι. Πώς θα την πιάσουμε αυτή τη μάσκα, θα μας φύγει.
Σωστό. Εμείς θέλουμε να εκμεταλλευτούμε τώρα αυτά τα συστατικά. Ναι, και να μείνει. Είναι κυρίως το ρόδι, το λάδι και. Στην άλλη μασκούλα που θα κάνουμε, έχω φέρει καολίνη που είναι ο λευκός ο άργυλος. Είναι πολύ καλός για τα ευαίσθητα δέρματα, πολύ καθαριστικός. Άρα αυτή ουσιαστικά κάνει μία ενυδάτωση και μία αντιγύρανση. Ναι, γιατί είναι full στα αντιοξειδωτικά. Και εμείς θέλουμε και να πίνουμε χυμό ροδιού. Μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί και από μέσα τρέχεται το δέρμα. Θέλουμε εδώ πέρα, βάλαμε λίγο παραπάνω. Να το κάνω εγώ. Να το κάνεις. Το κάνω με τα χέρια μου. Όχι μόνο με τα χέρια. Άστα, εντάξει. Τώρα βέβαια θα έπρεπε να είχαμε ένα πινελάκι. Αυτή να την κάνουμε στο μοντέλο μας. Ναι. Ωραία. Θα έπρεπε να έχουμε ένα πινελάκι. Και... Παιδιά, ωραία μάσκα, ε. Δες. Έχει πολύ ωραίο χρώμα. Δες τι ωραία που είναι. Εδώ. Εδώ. Πού είσαι. Ωραία μάσκα, ε. Πολύ ωραία μάσκα. Αφού την κάνεις κρέμα και την τρως. Έλα. Λοιπόν, κανονικά θα πρέπει να έχουμε ένα πινελάκι για να την πιάνουμε. Για να απλωθεί και πιο ομοιόμορφα ή με πρόσωπο. Τα χέρια, εντάξει, στο σπίτι συνήθως με τα χέρια την βάζουμε. Ένα πινελάκι από αυτό που βάζουμε και στη μαγειρική και στον ντεκολτέ. Θες να σου βάλω κάτι να μην λερωθείς. Κάτσε. Δεν πειράζει, δείξε λίγο έτσι πως εγώ θέλω να δω το στρώμα που... Τώρα με τα χεράκια μας. Ναι. Ωραία. Κάθεται κανονικά. Ναι. Όταν, πόση ώρα την αφήνεις αυτή? 15 λεπτάκια. Και μετά βγάζεις χλιαρό νερό. Με χλιαρό νεράκι και δεν ξεχνάμε βέβαια μετά την ενυδατική μας κρεμούλα. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να δούμε τώρα την άλλη τη μάσκα, στην οποία θα χρησιμοποιήσει τον λευκό άργυρο, όπως μας είπες, η οποία είναι καθαριστική και πάλι βάση της έχει το ρόδι. Πάρα πολύ. Ο λευκός ο άργυρος κάνει και για τα ευαίσθητα δέρματα, γιατί ξέρουμε συνήθως τον άργυρο που είναι πράσινος. Ναι. Μπορούμε να το κάνουμε και στο σώμα και τα λοιπά. Αλλά εδώ έχω φέρει που είναι και για τα ευαίσθητα δέρματα. Καλέ, που πάω. Και είναι πολύ, πολύ καθαριστικός. Και έχουμε... Όχι, μη φύσεις, κάτσε λίγο ακόμα. Λοιπόν, θα χρειαστούμε λοιπόν μια κουταλιά του γλυκού χυμό ρόδι. Έχουμε εδώ. Έτσι το βάλουμε εδώ αυτό εδώ. Και ο ρόζο άργυλος δεν είναι... Υπάρχουν ο κόκκινος ο άργυλος, ο πράσινος και ο άσπρος. Υπάρχουν δηλαδή διάφοροι. Μάλιστα. Αλλά αυτός είναι πολύ καλός για τα ευαίσθητα δέρματα. Ο λευκός. Και πώς τον είδες, πώς λέγεται? Καολίνη. Καολίνη. Mm. Θα βάλουμε λίγο, έχει μια κουταλιά του γλυκού ελαιόλαδο. Θα κάνουμε έτσι λίγο με το μάτι. Ωραία. Κάνει. Τι φτιάχνουμε σήμερα, λιμόνι. Το λιμονάκι μας, να το. Μια κουταλιά του γλυκού λεμόνι. Κοίταξε, θα μπορούσαμε πρώτα να κάνουμε αυτή τη μάσκα που φτιάχνεις τώρα. Στο υπόλοιπο πρόσωπο μπορούμε να την εφαρμόσουμε πάντα. Ναι, όχι. Και μετά δηλαδή την καθαριστική και μετά να κάνεις την ενυδάτωσή σου με την... Όχι, γιατί είναι και ενυδατική αυτή. Δεν θα κάνουμε δύο μάσκες ταυτόχρονα. Θα κάνουμε μία την εβδομάδα ή σε διαφορετικές μέρες. Δεν θέλεις δύο μαζί. Όχι. Όχι, εκτός και αν κάνεις peeling πρώτα. Αν θες και έχεις λίγο περισσότερο μαύρα στίγματα και κάνεις και το peeling και βάλεις και την καθαριστική τη μάσκα, έχεις λάμψει full. Full, μάλιστα. Λοιπόν. Και θα βάλουμε και μια κουταλιά κοφτή της σούπας. Για να δούμε εδώ. Ωραία, πάρα πολύ. Την καολίνη. Κατανοητό. Εγώ το ανακατεύω και θέλω λίγο να μας πεις και για το σέρουμ τώρα. Λοιπόν, να το φτιάξω και το σέρουμ. Βεβαίως. Έχει το ίδιο χρώμα βέβαια, αλλά έχει διαφορετικά συστατικά. Να με δούμε την λοιπόν τι θα χρειαστούμε, να δούμε και την καρτούλα μας. Να το λοιπόν για το βράδυ. Σέρουμ. Το σέρουμ το οποίο το βάζουμε το βράδυ. Μετά από τη μασκούλα μας, μπορούμε να βάλουμε το σέρουμ να κοιμηθούμε και το πρωί θα σηκωθούμε με άλλο πρόσωπο. Mm-hmm. Για να δούμε τι θα χρειαστεί. Λοιπόν, θα βάλουμε εδώ λοιπόν το 25 ml σε ένα, για ένα μπουκαλάκι 50 ml θα το μοιράσουμε. 25 ml λάδι αμυγδάλου. Εδώ θα το κάνουμε σε μικρότερη ποσότητα βέβαια. Η αίσθηση είναι φοβερή που αφήνει, παιδιά. Θα δεις πώς καθαρίζει ο άργυλος, η καολίνη αυτή που είναι και για τα πιο ευαίσθητα δερματάκια. Εντάξει, παιδιά, αυτή η μάσκα είναι φοβερή. Ναι. Δηλαδή και στο χέρι καταλαβαίνω τη διαφορά. Ωραία, τι έχεις λοιπόν, βάλει. Μπορούμε να πάρουμε. Πού το έχω βάλει? Εδώ, να το. Έβαλα λίγο. Λοιπόν, μπορούμε να βάλουμε αμυγδαλέλαιο, 25 ml λάδι αμυγδάλου ή λάδι νυχτολούλουδο, που είναι λίγο πιο ακριβό βέβαια, αλλά κάνει καταπληκτική. Λάδι νυχτολούλουδο. Ναι, αλλά κάνει καταπληκτική δουλειά. Το νυχτολούλουδο. Ναι, κάνει πολύ καλή δουλειά στο πρόσωπο και είναι σούπερ. Το νυχτολούλουδο. Μπορούμε να παίρνουμε και συμπλήρωμα διατροφής νυχτολούλουδο για το δέρμα μας. Τι είναι τώρα. Κάνει ανάπλαση κυττάρων. Πάρα την άλλη καλή. Φορά θέμα με νυχτολούλουδο, να δούμε τι κάνει το νυχτολούλουδο. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μετά βάζουμε απεσταγμένο νερό πουντό, κάπου το είχα δυνατό. Απεσταγμένο νερό ή ανθόνερο, και ευτυχώς που μας έχει μείνει εδώ γιατί δεν το γράφει στην καρτούλα. Βάζουμε και λίγο ρόδι, για να έχουμε και το ρόδι μας. Έτσι, μέσα δηλαδή στα 20 ml απεσταγμένο νερό που λέμε ή ανθόνερο, βάζουμε δύο κουταλιές της σούπας στημένο ρόδι ή χυμό. Αλλά εγώ προτιμώ, ο χυμός είναι...
εντάξει, είναι του εμπορίου. Εγώ προτιμώ στυμμένο χυμό ρόδι. Και αυτό μετά το βάζουμε σαν σέρουμ, σαν κρεμούλα. 10. Τώρα, το βάζουμε σε ένα μπουκαλάκι το οποίο το κουνάμε και βάζουμε και 10 σταγόνες εθέριο έλαιο ηλάνκ ηλάνκ. Μάλιστα. Που είναι καταπληκτικό για το πρόσωπο, προσφέρει πολύ ωραία ενυδάτωση και πολύ ωραία μυρωδιά. Λοιπόν, έχουμε άλλο κουταλάκι? Όχι, θα το κάνουμε αυτό. Και είναι έτοιμο. Έτοιμο. Το κουνάμε κάθε φορά και το βάζουμε και στο ψυγείο στη θέση που είναι δίπλα στην πόρτα. Ανακεφαλαιώνω. Καλά, η μάσκα είναι φοβερή. Πού να δεις και το σέρουμ. Λίγο να πούμε ξανά τελικά για το σέρουμ, αν θέλετε να το δοκιμάσετε, αφού θα σας τύψετε το επιτυχίο. Είναι εκπληκτικό. Έχει βάλει ροδόνερο, ρόδι. Ρόδι, απεσταγμένο νερό ή ανθόνερο, 10 σταγόνες ηλάνκ-ηλάνκ αθέριο έλαιο. Νυχτολούλουδο ή λάδι αμυγδάλι 25 μέρες. Το κουνάμε πάρα πολύ καλά και είναι έτοιμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ πολύ. Φιλιά.